Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Έχουμε και δύο ξεκάθαρο στόχο, την παραμονή. Πιστεύω ότι παίζαμε το τελευταίο μας χαρτί, πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε. Πρέπει να έχουμε τρεις πόντους έτσι ώστε να μπούμε ξανά στο παιχνίδι και να διεκδικήσουμε ό,τι πιθανότητες υπάρχουν. Ευελπιστώ στο τέλος, πραγματικά, να μείνουν και δύο μεσσηνιακές ομάδες. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα να έχουμε δύο μεσσηνιακές ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια για το Διαβολίτσι. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, εμείς προσπαθήσαμε εδώ και δύο εβδομάδες με όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται και τις δύσκολες καταστάσεις, με παιδιά που συμμετέχουν στις πανελλήνιες, παιδιά που δουλεύουν, να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Και το τακτικό κομμάτι ήταν γενικά πολύ καλό για μας. Δηλαδή, πιστεύω ότι ελέγξαμε πολύ το παιχνίδι. Ελέγξαμε τις επικίνδυνες χώρους, ελέγξαμε τον άξονα, δεν είχαμε κενά ανάμεσα στις γραμμές, πήραμε τις πρώτες, τις δεύτερες. Και συγχρόνως δημιουργήσαμε πολύ εύκολα υπεραριθμίες και στον άξονα και στις πλευρές. Βάλαμε δύο πολύ ωραία γκολ. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει πολύ περισσότερα. Πιστεύω ότι δεν κινδυνεύσαμε σήμερα και χάσαμε πάρα πολλές φάσεις. Πιστεύω ότι δείξαμε ότι ακόμα και έτσι, με την πλάτη στον τοίχο, έχουμε ψυχή, έχουμε μια ταυτότητα σαν ομάδα και αντιπροσωπεύουμε όσο καλύτερα μπορούμε τον Πάμισο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει υποτίμηση. Πιστεύω ότι το Διαβολίτσι το είχαμε δει, το είχαμε αναλύσει. Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα παντού, έχει καλούς παίχτες, έχει καλές μονάδες, αλλά επιλέγει να πάει σε ένα παιχνίδι πιο άμεσο. Δηλαδή να πάρει την πρώτη μπάλα, να πάρει τη δεύτερη και να μεταφέρει την μπάλα με οποιονδήποτε τρόπο γίνεται στην περιοχή, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί αυτή την ποιότητα που έχει στο επιθετικό κομμάτι. Το ξέραμε. Εμείς αυτό που θέλαμε τακτικά ήταν να μείνουμε συμπαγείς, να μην τους δώσουμε την μπάλα ανάμεσα, να ελέγξουμε την πλάτη μας και να πάρουμε οπωσδήποτε τις δεύτερες. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε το παιχνίδι μας. Πάμε σε χτίσιμο, επιλέγουμε να πάμε από πλευρά σε πλευρά, κάτι πολύ σημαντικό και το κυριότερο και το πιο σημαντικό, να εκμεταλλευτούμε τον άξονα. Να εκμεταλλευτούμε συνδυαστικό παιχνίδι στον άξονα. Αυτό ήταν το πλάνο. Βγήκε πολύ καλά. Τα παιδιά το κάνανε 100%. Πραγματικά σήμερα η εικόνα του ήταν φοβερή. Το χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα την εικόνα, το πάθος, το τακτικό κομμάτι. Λίγο να βελτιώσουμε τα εύκολα λάθη που γινόταν ενώ είχαμε υπεραριθμίες και πιστεύω ότι η ομάδα έχει πολλές δυνατότητες. Πιστεύω ότι είναι μονόδρομος για όλες τις ομάδες. Όλες οι ομάδες θα κάνουν το παν για να μείνουν. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι γίνεται σε αυτήν την κατηγορία. Είμαστε όλοι. Γίνεται πανικός. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν τα παιχνίδια, αν θα γίνουν τα παιχνίδια. Αλλά τώρα θα κάνουμε ένα παιχνίδι Τετάρτη θεωρητικά βάσει του πλάνου και μετά από δύο εβδομάδες έχουμε ένα επόμενο παιχνίδι. Έτσι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εμείς αυτό που θέλουμε να κερδίσουμε τα επόμενα δύο παιχνίδια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έχουμε διεκδικήσει όλα τα παιχνίδια μέχρι σήμερα. Έχουμε χάσει τις λεπτομέρειες τα περισσότερα παιχνίδια. Κάποια τα έχουμε χάσει από ατομικά λάθη. Τα παιδιά δουλεύουν πολύ στο γήπεδο. Είμαστε ομάδα και προσπαθούμε να το δείχνουμε κάθε Κυριακή. Ο Κάνιστρας ήταν τιμωρημένος, αποχώρησε από την ομάδα. Είχε κάποια παράπονα από τον τρόπο που λειτουργώ εγώ κατά κύριο λόγο, κάποια σχόλια. Εντάξει, κατανοητό, τα παιδιά αυτά τη στιγμή είναι ερασιτέχνες, δεν είναι επαγγελματίες. Ο Κατσιβαρδέας ήταν η απώλειά μας, τα κέντρα, αλλά πιστεύω τα παιδιά που παίξανε καλύψανε πολύ καλά τα κενά. Λόγω τραυματισμού. Όχι, ο Κατσιβαρδέας κάρτες. Ο Κατσιβαρδέας και Μωράκης είχαν κάρτες, αυτοί οι δύο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Παμίσου για την αγωνιστική διάθεση που έδειξε και κατάφερε και κέρδισε αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα εμείς θα έλεγα ότι δεν κάναμε καλή εβδομάδα και το είχαμε επισημάνει. Δυστυχώς ίσως νομίζαμε ότι θα κερδίσουμε το παιχνίδι με το στόμα και όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν εκμεταλλευτήκαμε κάποιες ευκαιρίες που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να έχουμε προηγηθεί και ο Πάμισο θα μπορούσε να έχει βάλει ένα γκολ. Και είχαμε μια ομάδα που και θα έλεγα όλη αυτή τη στιγμή, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη, αλλά είμαστε σε κακή μέρα. Πληρώσαμε την κακή μέρα που βρεθήκαμε. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό και είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές σε κακή μέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί πέρα συνεχίζουμε. Και το παιχνίδι που χάσαμε δεν πέσαμε. Έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια. Θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και μαζεμένοι για να κάνουμε αυτό που πρέπει, να μπορέσουμε να μείνει η ομάδα στην κατηγορία. Αυτή ήταν μια καλή σφαλιάρα που φάγαμε, γιατί ξαναλέω, τα παιχνίδια δεν κερδίζει με το στόμα, τα κερδίζει στον αγωνιστικό χώρο. Και εμείς αυτή τη στιγμή δεν είχαμε, σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν είχαμε το πάθος που βγάζουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο και η θέληση. Λοιπόν, μάλλον θέληση είχαμε, πάθος δεν είχαμε και ενέργεια. Τίποτα, συνεχίζουμε. Ετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι της Τετάρτης και μετά από 15 μέρες, άμα θέλει η κατηγορία και οι ομάδες, θα παίξουμε και το τελευταίο παιχνίδι. Και από εκεί πέρα θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Η αποβολή του Μπαστακού θεωρώ τώρα. Δεν ξέρω, δεν θέλω να μιλήσω για τη διαιτησία. Από εκεί πέρα, εγώ κοιτάω τι κάνουν τα παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο και από εκεί πέρα. Είναι θέμα άλλων. Δεν θέλω να πάρω μέρος. Από σφρίγμα που έγιναν μέσα στην αγώνα. Εντάξει, η ομάδα μου δεν είχε την εικόνα που θα ήθελα. Αναλαμβάνω, ξαναλέω, την ευθύνη.
και προχωράμε για να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι της Τετάρτης. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει. Δεν τα καταφέραμε. Δεχτήκαμε ένα γκολ το οποίο ήρθε μια στιγμή την οποία πιέζαμε. Προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε, δεν το καταφέραμε και ήρθε το τελικό χτύπημα στο 90 λεπτό και δεν μπορέσαμε να ισοφαρίσουμε. Ένα τοπικό ντέρμπι, ο Πάμισος είναι μια μεγάλη ομάδα, το ξέρουμε καλά αυτό. Εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς, όμως βλέπετε ότι έτσι είναι το πρωτάθλημα γενικότερα, ότι μπορείς να κερδίσεις τον πρώτο, μπορείς να χάσεις από τον τελευταίο. Για μας δεν αλλάζει κάτι, εμείς έχουμε ακόμα 2 τελικούς. Και όπως είπατε για την πορεία του Διαβολητσίου, έχετε δει ότι έχουμε κάνει μια πορεία πρωταθλητισμού και ακόμα το μέλλον μας στην κατηγορία δεν είναι βέβαιο. Δυστυχώς αυτό είναι το πρωτάθλημα και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά.